Επίσης να πω, να βγάλω και τον Μιχάλη να το πω. Μιχάλη, δεν ξέρω αν έπαιξε Τζόκερ. Όπα, μας πιάσανε. Με το καλημέρα. Μας πιάνε να το σηκώσεις. Όχι, όχι. Γιατί θα έλεγα ότι τα 6 εκατομμύρια ευρώ που είχε το Τζόκερ μετά τα επαναλαμβανόμενα jackpot, τα έπαιξε ένας τύπος και μπράβο του. Πόσα έχετε, ρε? Πόσα έχεις εκεί πέρα? Πολλά. Ήταν Viber και τηλέφωνο. Α, έχεις ξεχωριστό ήχο, έτσι. Ναι. Και, εσύ ναι. Να το έκανες αυτό, αποκλείεται. Καμιά κόρη θα το έκανε, δηλαδή. Μπα, θα τα χτυπάει έτσι για να μην μπερδεύεσαι. Με αποκαλεί τσοπάλι της τεχνολογίας. Βέβαια. Για την ακριβία μου λέει, δεν είσαι τσοπάλι, είσαι Τζομπάνης. Πες να το λέει σαλονικιώτικα πιο καλά. Είναι Τσομπάνης. Μη πει δηλαδή το κάνει, βάζει εκεί και γίνεται πιο, γεμίζει πιο πολύ το στόμα, ας πούμε, όπως το λάμδα που χρησιμοποιούμε. Είναι πιο καλό. Δηλαδή, έλα ρε Τσομπάνε. Πιο δυνατό, πιο δυναμικό ακούγεται. Τα 6 εκατομμύρια λοιπόν τα πήρε ένας τύπος με 3 ευρουλάκια που έπαιξε στην Go. Εκεί τα πήρε. Και μπράβο του κιόλας. Μπράβο μόνο, μπράβο. Χίλια μπράβο. Μπράβο. Ναι, βέβαια. Και όταν ξέρεις, επειδή έχω ειδοποιήσει εγώ, μου έρχονταν το προηγούμενο διάστημα, ανέβαινε 4 εκατομμύρια, 4,5, 5,200, 6 εκατομμύρια ξέρω εγώ, 6,300 που ήταν το τελευταίο. Νομίζω από αυτό το 6,300 πάει και ένα 20% στο παίρνουν για να πάει στο σαν εφορία κάτι τέτοιο νομίζω. Μεγάλο το θεωρώ το νούμερο. Ναι, παντού Γιώργο μου υπάρχουν εφορία, 20% υπάρχουν παντού. Πολύ, δεν σε αφήνω. Δηλαδή, όταν όμως είναι έτσι τα jackpot και λένε 6 εκατομμύρια, δεν είναι σωστό. Ναι. Θα έπρεπε να λένε να βάζουν το 6 μείον το, δηλαδή 6 εκατομμύρια μείον το 20%. Δηλαδή 2, 6, 12, δηλαδή παίρνει 4,800. Δεν σου λέει 6. Θα πάει ο άλλος να πάρει 6 και σου παίρνει 4,800 θα λέει επιταγή. Θα τη γυρίσει πίσω. Μας κοροϊδεύετε και τέτοια θα λέει εκεί πέρα στον υπάλληλο. Σωστά. Λοιπόν. Σήμερα έχουμε και μάτς, έτσι. Α, πριν από αυτό, γιατί το βλέπω εδώ σαν θέμα, ας πούμε, αναφέρεται από τους ρεπόρτερ του Ολυμπιακού. Λέω, αν γνωρίζεις κάτι, επειδή είσαι μέλος του συγκροτήματος, στην Κοσμοτέ, λένε οι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού σήμερα ότι έκλεισε, λέει, οριστικά ο Ολυμπιακός στην Κοσμοτέ. Φεύγει από την Νόβα, ας πούμε. Το γράφουν αρκετοί. Δεν ξέρω καθόλου λεπτομέρειες, να σου πω, για να μην πω ψέματα. Ξέρω ότι η Κοσμοτέ TV ενδιαφέρεται για αρκετές ομάδες ακόμη και ομάδες της περιοχής σου, αλλά δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα τι έχει υπογραφεί, τι δεν έχει υπογραφεί. Δεν φτάνει τόσο ψηλά η ενημέρωσή μου. Τι, εκεί στους διαδρόμους, πού βρίσκεται η εγκαταστάση που είναι, σε ποια οδό? Κηφισιά. Εκεί στους διαδρόμους, σε εγκαταστάσεις της Κηφισιάς δεν έπιασε κάτι ταυτί σου, για να το πω έτσι ωραία. Δημοσιογραφικά. Δεν έχω πάει σήμερα στην Κηφισιά, με ρωτάς για κάτι φρέσκο. Είναι γνωστό ότι ο Ολυμπιακός ή η Κοσμοτέ μιλάει και με τον Ολυμπιακό, αλλά αν έχει τελειώσει οριστικά και αν έχουν υπογραφεί, είναι κάτι που δεν το ξέρω. Μάλιστα. Από τις δικές μας, η μία έχει συμβόλαιο, η άλλη τελειώνει το συμβόλαιο, έτσι, άρα για τον Άρη μιλάμε. Ναι, και αυτό είναι ξεκάθαρα γραμμένο. Και νομίζω ότι είναι και, πώς να το πω, σε καλό δρόμο. Σε καλό δρόμο. Μάλιστα. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ έχει συμβόλαιο, έτσι δεν έχει, για ένα ακόμη χρόνο νομίζω με την... Νομίζω ναι, ότι έχει για ένα ακόμη χρόνο. Οπότε εκεί είναι... άλλο δεν έχουμε εμείς από εδώ για το σε υψηλό επίπεδο. Δηλαδή στο κορυφαίο πρωτάθλημα. Σωστά. Πάντως, οι Κοσμοτέ τα προηγούμενα χρόνια δεν ασχολούνταν με το ελληνικό πρωτάθλημα, έτσι. Τα τελευταία δύο δεν γίνεται αυτό. Σωστά. Είχε το κύπελο, είχε τα μεγάλα πρωταθλήματα φυσικά όλα αυτά τα χρόνια. Ναι. Έγινε από πέρυσι, ήταν η πρώτη χρονιά που πήρε αγώνες ελληνικού πρωταθλήματος. Ναι. Η φετινή δηλαδή είναι η πρώτη σεζόν. Τέλεια. Λοιπόν, άρα περισσότερα μάτς, περισσότερες μεταδόσεις, περισσότερες περιγραφές από τους αγαπημένους μας. Που τους φέρνει και εδώ στη Θεσσαλονίκη αναγκαστικά, ας πούμε, είτε τα ευρωπαϊκά είτε τα κύπελα. Ναι, βέβαια. Οπότε δεν γλιτώνουν το να έρθουν εδώ. Λοιπόν, τι βλέπεις σήμερα στα ματσάκια? Κοίταξε, εγώ πάντα ξεκινάω, ειδικά για το ΠΑΟΚ Άρης, ας πούμε, ενώ όλοι
είναι ξέρω εγώ, αρνητική όσον αφορά στην εικόνα του μάτς, στο σκορ, στην ποιότητά του. Εγώ πάντα ξεκινάω, λέω, παιδιά, να ξέρετε, σήμερα θα δούμε ματσάρα, θα γίνει χαμός. Θα δούμε δηλαδή πολλά τα γκολ, βροχή τα γκολ και τα εκατομμύρια, μια και μιλούσαμε για τον Τζόκερ πριν. Θα δούμε φάσεις, αυτό, πέναλτι, βαρ, κόκκινες κάρτες κτλ. Έτσι το έχω πλασμένο εγώ κάθε φορά στο μυαλό μου. Έτσι θέλω να είναι. Γιατί τα λέμε ντέρμπι, ρε φίλε, να τα έχει όλα. Μην είναι κανένα ξενέρωτο. Να λες γιατί κάθισε και το είδα. Όπως πήγες προχθές εσύ στο Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ και έλεγες, θα σε παίρνω ύπνος. Μακάρι να είναι έτσι. Εγώ από εκεί ξεκινάω πάντα. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ κρίσιμο. Γιατί μοιάζει κρίσιμο βαθμολογικά και είναι κρίσιμο βαθμολογικά μόνο για τον Άρη. Αλλά νομίζω έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, γενικά είναι κρίσιμο. Δεν θα είναι καθόλου καλό μαντάτο για τον ΠΑΟΚ να ξαναχάσει από τον Άρη στην Τούμπα. Οπότε και γι' αυτόν γίνεται πολύ κρίσιμο, έστω και αν δεν έχει σοβαρό βαθμολογικό διακύβευμα. Για τον Άρη, προφανέστατα μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό, πρέπει οπωσδήποτε ψάχνει να βρει βαθμούς πλέον παντού. Εκεί που είχε ένα πλεονέκτημα, κινδυνεύει να το χάσει. Βεβαίως έχουμε ένα ΑΕΚ Γιάννενα σήμερα, που ενώ όλοι υποθέτουν ότι είναι πιθανό να έρθει άσος, εγώ δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι θα έρθει άσος. Αν όμως έρθει άσος, αν δηλαδή τα ΑΕΚ κερδίσει τα Γιάννενα, τότε ο Άρης με ήττα στην Τούμπα μένει εκτός τετράδας σήμερα. Δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε. Και θα πάει να παίξει το Σάββατο έναν τελικό με την ΑΕΚ, που δεν ξέρεις και αυτό αν θα τον φτάνει και αν θα φτάσουμε την τελευταία αγωνιστική, όπου θα έχουμε Γιάννενα Άρης και ΑΕΚ Ολυμπιακός. Δεν είναι σίγουρος ούτε ο Παναθηναϊκός, παρά το γεγονός ότι όλοι θεωρούν ότι είναι σίγουρος. Έχει το μάτι του Καραϊσκάκη σήμερα. Με τον Ολυμπιακό να έχει πολύ καλύτερο ηθικό μετά τις τρεις συνεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα, τις δύο μάλιστα στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Και αυτός υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να ιτηθεί στο Καραϊσκάκη, είναι και ο ίδιος πάρα πολύ κουρασμένος, ο Γιωβάνοβιτς δεν κάνει εκτεταμένο rotation, παίζει με 13-14 ποδοσφαιριστές, ένα μεγάλο ζόρι. Βέβαια ο Παναθηναϊκός έχει το πλεονέκτημα, γιατί περί πλεονεκτήματος πρόκειται, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, ότι όταν θα μπει να παίξει στο Καραϊσκάκη στις 9 το βράδυ, θα ξέρει το αποτέλεσμα του Άρη, θα έχει ολοκληρωθεί το μάτς στην Τούμπα και σχεδόν θα ξέρει, θα τελειώνει το μάτς της ΑΕΚ. Συνεπώς θα ξέρει τι έχει κάνει και ο Άρης και η ΑΕΚ και θα μπορεί να ζυγίσει καταστάσεις. Στον Παναθηναϊκό πιστεύουν και έχει μια βάση αυτό, ότι αυτό το συν-2 που έχουν, αν πάρουν το μάτς με τα Γιάννενα, στη Λεωφόρο το Σάββατο, δηλαδή πάρουν και άλλους 3 βαθμούς, πιθανόν αυτό και να φτάνει για να είναι στις πρώτες 4 θέσεις. Δεν πιστεύουν δηλαδή ότι στις 3 τελευταίες αγωνιστικές και ο Άρης και η ΑΕΚ, που έχουν και μεταξύ τους παιχνίδι, θα κάνουν συν 5, θα πάρουν 5 πλάς βαθμούς. Είναι ένα πιθανό σενάριο, αλήθεια είναι αυτό, αλλά δεν είναι και βέβαιο και θα εξαρτηθεί εν πολλής απόψε. Αν δηλαδή απόψε ο Άρης δεν κάνει αποτέλεσμα, με δύσκολα και ο Άρης και η ΑΕΚ θα κάνουν συν 5 βαθμούς, οπότε σε αυτήν την περίπτωση ο Παναθηναϊκός θα είναι σίγουρα μέσα στην πρώτη τετράδα. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός είναι η μοναδική ομάδα που ακόμα και αν τερματίσει τέταρτη, είναι δεδομένο ότι θα παίξει στην Ευρώπη. Κάτι που δεν ισχύει για τον Άρη και την ΑΕΚ, που αν τερματίσουν την τέταρτη θέση και ο Παναθηναϊκός δεν είναι μέσα στην πρώτη τετράδα, θα πρέπει να περιμένουν τον τελικό του κυπέλου για να μάθουν αν θα βγουν Ευρώπη ή όχι. Ναι, αυτό να σου πω την αλήθεια, άμα δεν το πούμε. Καλά κάνεις που το αναφέρεις, επειδή το έχεις πολύ καλά. Εγώ δεν το έχω. Εγώ είμαι σήμερα, κάθε φορά που αναφέρομαι σε αυτό, είμαι κυρία, δεν διάβασα, πονούσε η κοιλιά μου κτλ. Δεν διάβασα το μάθημα. είναι να το λέμε, γιατί υπάρχει πολύ μπέρδεμα, ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν είναι ξεκαθαρισμένο ακόμη σε κάποιους το τι συμβαίνει και το πόσο σημαντικά είναι τα επόμενα παιχνίδια. Και τι ρόλο θα παίξει αυτός που θα επικρατήσει στον τελικό. Ναι, το λέω γιατί επειδή μπορεί να τελειώσει το πρωτάθλημα, να είναι ο Άρης στην τέταρτη θέση στις βαθμολογίες και να μην ξέρει αν βγήκε η Ευρώπη, αν ο Παναθηναϊκός είναι πέμπτος. Είναι απλό, αν ο Παναθηναϊκός τερματίσει κάτω από ΑΕΚ και Άρη, αν περάσει έναν από τους δύο, βγήκε η Ευρώπη. Αν τερματίσει κάτω και από ΑΕΚ και από Άρη, τότε ο τέταρτος
είτε η ΑΕΚ είτε ο Άρης, θα πρέπει να περιμένουν να δει αν θα πάρει το κύπελο, γιατί αν θα πάρει το κύπελο θα τους πάρει τη θέση. Ναι. Για τον Παναθηναϊκό, αν τερματίσει τέταρτος δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος, γιατί στον τελικό είναι ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, όποιος και να πάρει τον κύπελο θα είναι μέσα στην πρώτη, θα είναι μέσα στην πρώτη τετράδα. Δεν λέω ότι είναι το πιθανότερο σενάριο αυτή τη στιγμή να συμβεί αυτό. Πραγματικά είναι αρκετά πιθανό σενάριο ο Παναθηναϊκός, έτσι όπως έχουν κυλήσει τα πράγματα, είναι μέσα στην πρώτη τετράδα, αλλά δεν είναι καθόλου, δεν είναι καθόλου βέβαιο, και νομίζω το ερώτημα αυτό είναι πιθανό να απαντηθεί σήμερα για το αν ο Παναθηναϊκός θα είναι ή όχι. Το αν θα είναι ο Άρης ή ΑΕΚ, νομίζω ότι μάλλον θα χρειαστούμε και την τελευταία αγωνιστική. Εκτός κι αν κάποιος από τους δύο καταρρεύσει, τι σημαίνει κάποιος από τους δύο καταρρεύσει, η ΑΕΚ να μην κερδίσει σήμερα τον ΠΑΣ και να χάσει το Σάββατο στο Βικελίδης, ή ο Άρης να χάσει σήμερα στην Τούμπα και να χάσει και το Σάββατο από την ΑΕΚ στο Βικελίδης. Mm. Μόνο σε τέτοιου είδους σενάριο δεν θα περιμένουμε και την τελευταία αγωνιστική για να δούμε αν ο Άρης ή η ΑΕΚ θα πάρει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Φεύγουμε έτσι, αλλιώς θα το επαναλάβω για μία ακόμη φορά. Εγώ το pre-game δεν το αγαπώ, αλλά τόσο σχεδόν καθόλου. Ας πούμε, να λέμε τι θα γίνει και πώς θα γίνει σήμερα, να το δούμε το ματσάκι και το σχολιάζουμε μετά. Και τα ματσάκια, γιατί είναι και αυτό το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός μετά. Ωραίο παιχνίδι. Θέλω να φύγουμε και να πάμε σε δύο πράγματα. Στο πρώτο, θέλω έτσι με δύο λόγια να μας πεις ας πούμε τις εντυπώσεις σου ή αυτό που σκέφτηκες όταν, γιατί είναι και το θέμα αυτής της εβδομάδας, είναι το μεγάλο θέμα και για τα λεφτά που δαπανήθηκαν και για την αξία φυσικά για την ποιότητα του παίκτη, για αυτή τη μεταγραφή που απασχολεί όλη τη γη την ποδοσφαιρική του Χάλαντ στη Manchester City. Πώς το έχεις στο μυαλό σου, δηλαδή σαν κίνηση αυτή? Στην πραγματικότητα για την εποχή και την αξία του ποδοσφαιριστή είναι μια φθηνή μεταγραφή. Και ξέρω ότι ακούγομαι παράτερος. Θέλω να πω ότι αν δεν υπήρχε αυτή η ρήτρα στο συμβόλαιό του των 75 εκατομμυρίων ευρώ, η τιμή του Χάλαντ θα πήγαινε σίγουρα πολύ πάνω από τα 100. Mm-hmm. Σίγουρα πολύ πάνω από τα 100. Πρόκειται για έναν από τους δύο μεγαλύτερους αστέρες στο ποδόσφαιρο από τη γενιά που έρχεται. Αυτός είναι και ο Εμπαπέ. Ναι. Εντάξει, τώρα έχοντας τον παρακολουθήσει αρκετά, είναι ένα θαύμα της φύσης ο τύπος. Είναι ένα παιδί δύο μέτρα, σχεδόν δύο μέτρα, ο οποίος θα μπορούσε να είναι κατοστάρι σπρίντερ, και το λέω κυριολεκτικά, να τρέχει σε επίπεδο πανευρωπαϊκών πρωταθλημάτων στους τελικούς. Δεν το συναντάς αυτό. Έχει μια πολύ μεγάλη ωριμότητα από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Το παιδί αυτό προσαρμόζεται με φοβερή ευκολία σε πολύ μικρές ηλικίες όπου και αν πήγε. Δεν έκανε βήματα, έκανε άλματα. Έφευγε από την Νορβηγία, πήγαινε στην Ζάλτσμπουργκ, δεν προλάβαινε να πατήσει το πόδι του στη Ζάλτσμπουργκ, τα έσπαγε, μέσα σε ένα χρόνο έφευγε. Δεν προλάβαινε να πάει να προσγειωθεί στο Ντόρτμουντ, τα έσπαγε. Μέσα σε 6 μήνες είχαν αρχίσει να ασχολούνται όλοι για να τον πάρουν. Yeah. Έμεινε 2 χρόνια στην Ντόρτμουντ, φεύγει τώρα, θα πάει στη Manchester City. Είναι δύσκολο να πεις ότι αυτός εδώ ο ποδοσφαιριστής δεν θα πιάσει. Μπορεί να είναι πάρα πολύ μικρός ηλικία και θεωρητικά θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε και άλλα πράγματα. Αλλά έχει κάνει τόσο πολλά πράγματα μέσα στα 3 χρόνια που επί της ουσίας παίζει επαγγελματικό ποδόσφαιρο μαζί με ένα εξάμηνο εκεί στην Νορβηγία, στην πατρίδα του αμούστακο παιδί. Είναι τόσο εντυπωσιακά τα πράγματα που έχει κάνει ακόμα και όταν ήταν 17. Έχει βάλει σε επίσημο μάτς εθνικών ομάδων 9 γκολ. Θα μου πεις άντερ 21. Ναι, άντερ 21. Ξέρεις πολλούς την άντερ 21 που να έχουν βάλει σε επίσημο, σε προκληματικά 9 γκολ. Αυτός έχει βάλει σε ένα μάτς 9 γκολ στα 17 του. Δεν είναι, είναι ένα φαινόμενο. Yeah. Αν με βάλεις και καλά να διαλέξω ανάμεσα στους δύο, μάλλον θα προτιμούσα τον Εμπαπέ για πολλούς και διάφορους λόγους που έχουν να κάνουν και με το γεγονός ότι είναι πιο πολυδιάστατος ποδοσφαιριστής, παίζει και στις διαφορετικές θέσεις. Αλλά αυτό εδώ είναι center for φαινόμενο και δεν νομίζω ότι οι πιθανότητες να μην πιάσει είναι σοβαρές. Είναι απειροελάχιστες.
έχουμε ικανό δείγμα γραφής για να ξέρουμε ότι και θα πιάσει και θα κάνει τη διαφορά. Τώρα, πάντα με τον Γκουαρδιόλα έχεις ορισμένες απορίες. Δηλαδή, αν δοκιμάσει, αυτό είναι και ένα παιδί με ροδοκόκκινα μαγουλάκια, χαμογελαστό, που περνάει καλά όταν μπαίνει και παίζει ποδόσφαιρο. Είναι παιδί ακόμα. Αν ο Πέπ θα τον πιάσει εκεί και θα του κάψει τα εγκεφαλικά του κύτταρα ή θα του βάλει τόσα χαλινάρια ακόμα και για το που πρέπει να πατάει, εντάξει, μπορεί να τον δυσκολέψει, η αλήθεια είναι, γιατί δεν είναι και λάτρης του να αφήνει τους ποδοσφαιριστές να εκφράζονται ελεύθερα μέσα στον αγωνιστικό χώρο Γκουαρδιόλα, αλλά νομίζω ότι το πιθανότερο είναι ότι και σε αυτόν καλό θα κάνει στην εξέλιξή του και δεν νομίζω ότι είναι και ένα παιδί που δεν ακούει, είναι ντίβα. Και έχει και το παρελθόν ότι ο μπαμπάς του έχει παίξει εκεί, που νομίζω ότι ήταν κανένας από τους λόγους που την έκανε την επιλογή, συναισθηματικά δηλαδή. Ένα παιδί που έχει μεγαλώσει φωνάζοντας για τη Manchester City, γιατί ο μπαμπάς έπαιζε εκεί όταν ήταν πιτσιρικάς. Σου μένουν αυτές οι εικόνες. Έτσι είναι, και διαβάζω και κάτι δηλώσεις του Γκουαρδιόλα. Τελευταία ο Γκουαρδιόλα έχει ένα σερί με δηλώσεις, ας πούμε, διάφορες. Ναι, έχει ξεσουτσουρέψει, δεν ξέρω τι έχει πάθει. Μετά τον αποκλεισμό έχει τρελαθεί λίγο. Δηλαδή κάνει δηλώσεις βιασάρικες, όχι, μια χαρά τι κάνει. Δηλαδή είναι αφορμή για να τη σχολιάσουμε, ας πούμε. Τώρα με αφορμή τη μεταγραφή που συζητάμε, τα έβαλε με όλους σχεδόν, λέγοντας ότι από εμάς ζητάτε συνεχώς ή αναφέρει συνεχώς τα χρήματα που δαπανούμε, ας πούμε, για τις μεταγραφές. Ενώ αν κάνουν οι Manchester United, λέει, και η Liverpool τέτοιες μεταγραφές, όλοι θα πούν: OK, είναι όλα καλά, λέει. Είναι από τις Ηνωμένες Πολιτείες τα λεφτά. Ουσιαστικά αυτό είπε για τους άλλους ιδιοκτήτες και τα λοιπά. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι τα πρώτα χρόνια που πήγε ο Πεπ στην City, άνοιξε το πορτοφόλι και πήρε. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια οι μεταγραφές του είναι πάνω κάτω, τα χρήματα δηλαδή που ξοδεύει, είναι πάνω κάτω των ίδιων κυβικών. Ναι. Και με τις Liverpool και με τις Manchester United. Μάλιστα, πρόσφατα το κοιτούσα, αν δούμε σε βάθος 9 ετίας, και γιατί λέω 9 ετίας, γιατί έτσι ήταν το ρεπορτάζ γραμμένο από τότε δηλαδή που είχε σταματήσει ο Σερ Άλεξ από τη Manchester United. Σε αυτό το διάστημα των 9 ετών, στην Αγγλία, τα περισσότερα χρήματα για μεταγραφές θα εξοδέψει η Manchester United. Ένα δις λίρες και κάτι, ένα δις εκατό, ξέρω κάτι τέτοιο. Μετά ήταν η Manchester City, κοντά, κάτι 100 εκατομμύρια λίρες διαφορά, και τρίτη ήταν η Liverpool, αλλά και αυτή κοντά. Και επίσης κοντά η Chelsea. Επειδή έχει ένα δίκιο για την δική του εποχή, την τελευταία τριετία, τετραετία, γιατί μας έμεινε ότι οι Άραβες μπήκαν στη City και η αλήθεια είναι ότι από την ώρα που μπήκαν τα πέταγαν τα λεφτά από τα παράθυρα. Και έμεινε στο μυαλό όλων μας η City ότι τι κάνουν οι Άραβες, λεφτά. Αλλά στην πορεία η City προσαρμόστηκε αρκετά, έφαγε και εκείνη την ποινή στο Financial Fair Play. Κάνει περίπου 100-150 εκατομμύρια μεταγραφές το χρόνο. Δηλαδή και τώρα πήρε αυτόν με 75, άντε να κάνει άλλη μία. Χαίρετε. Πάλι Manchester United μάλλον περισσότερο θα χαλάσει. Γι' αυτόν τον Grealish είχε δώσει 100 εκατομμύρια. Είναι η μοναδική μεταγραφή που έκανε πέρυσι. Τώρα έχει φτάσει και σε ένα επίπεδο που αυτό κάνει. Μία-δύο το χρόνο, δεν κάνει παραπάνω. Και πουλάει και έναν-δύο. Δηλαδή, η City πέρυσι πήρε τον Grealish με 100, αλλά έδωσε τον Ferran Torres με κάτι του τύπου 40-45, δεν θυμάμαι ακριβώς, στην Μπαρτσελώνα. Τώρα πήρε τον Haaland με 75, θα δώσει τον Gabriel Jesus στην Arsenal με κάτι του τύπου 40. Θα πάρει μάλλον και ένα half γιατί φεύγει ο Fernandinho, αλλά αυτό είναι, δηλαδή κάθε καλοκαίρι πια χαλάει περίπου 100 εκατομμύρια για μεταγραφές. Δεν χαλάει περισσότερα. Αυτές τις αλλαγές. Νορμάλ ποσά, δηλαδή, θέλω να πω για αυτές τις ομάδες. Γιατί συζητάμε εδώ και λίγη ώρα για το υψηλό ποδοσφαιρικό επίπεδο, ας πούμε, και για μεγάλη ποιότητα που υπάρχει στο εξωτερικό. Το κανονικό ποδόσφαιρο εκεί παίζεται έτσι κι αλλιώς. Και
χθες βγήκε προς τα έξω βγήκαν προς τα έξω αυτές οι αλλαγές που ετοιμάζονται για το Champions League. Πες μου τώρα, θες να σου αναλύσω αυτά που έγραψα χθες, γιατί μίλησα με κάποιον αξιωματούχο της UEFA, γιατί το είχα και εγώ πολύ μεγάλη απορία και έμαθα τις λεπτομέρειες. Βέβαια. Και από χθες με πάνε τηλέφωνο και πάρα πολύ και με ρωτάνε τι εννοείς με αυτό, δηλαδή πώς θα γίνεται αυτό. Είναι μια σπαζοκεφαλιά φτιαγμένη για σένα. Ενιαίος όμιλος λοιπόν. Ναι. Ό,τι αυτό σου από λέω πότε θα αλλάξει, από το 24, περίοδος 24-25 ή 23-24. 24-25. Α, okay. Έχουμε ακόμα δηλαδή. Ναι, έχουμε. Ναι. Ό,τι σου λέω ισχύει και για τις τρεις διοργανώσεις. Γίνονται με το ίδιο φορμάτ και οι τρεις. Και το Champions League και το Europa League και το Conference. Uh-huh. Οι 32 ομάδες γίνονται 36. Αυτές που φτάνουν στη φάση των ομίλων. Ναι. Και στις τρεις διοργανώσεις. Δεν υπάρχουν όμιλοι. Είναι ενιαίος. Ένας. 36 ομάδες. Δεν παίζουν φυσικά όλοι με όλους. Οι 36 ομάδες χωρίζονται σε 4 υπογκρουπ, ας τα πούμε έτσι. Τον 9. Εσύ λοιπόν που είσαι μία από τις 9, ναι, παίζεις με τις άλλες 8, 8 αγωνιστικές, 4 μέσα, 4 έξω, ναι, μία φορά με τον καθένα. Δεν παίζεις δηλαδή με αυτό που παίζεις έξω, παίζεις και μέσα. Α, ναι. Παίζεις με 8 διαφορετικές ομάδες, 8 αγωνιστικές, με 4 παίζεις έξω, με 4 παίζεις μέσα, αλλά είναι 8 διαφορετικές ομάδες. Αυτές οι 8 ομάδες είναι 2 από κάθε γκρουπ δυναμικότητας. Είναι 4 τα γκρουπ. Από το πρώτο γκρουπ των πολύ ισχυρών, από το 2. Από το δεύτερο γκρουπ των λιγότερο ισχυρών, 2. Από το τρίτο γκρουπ των αδύναμων, 2. Από το τέταρτο γκρουπ των πολύ αδύναμων, 2. Σε όποιο γκρουπ και να είσαι, παίρνεις και από το γκρουπ σου. Αν είσαι στο τέταρτο, ας πούμε, παίζεις και με 2 από το δικό σου γκρουπ. Άρα παίζεις με 2 πολύ ισχυρούς, με 2 λιγότερο ισχυρούς, με 2 ακόμα πιο λιγότερο ισχυρούς και με 2 αδύναμους. Με έναν από το κάθε γκρουπ παίζεις εντός και με τον άλλον από τον κάθε γκρουπ παίζεις εκτός. Άρα παίζεις εντός με έναν ισχυρό, εκτός με έναν ισχυρό. Εντός μπουρου μπουρου μπουρου. Ναι. Μαζεύεις τους 8 αυτούς αγώνες. Άρα όλοι παίζουν έτσι. Όλοι παίζουν δηλαδή με 2 ισχυρούς, με 2 και οι 36 ομάδες του ομίλου. Η βαθμολογία όμως μετράει σαν συνολική βαθμολογία. Η κατάταξη βαθμολογίας είναι 36 ομάδων. Δεν είναι των 8. Γι' αυτό δεν χωρίζεται σε γκρουπ. Δηλαδή έχει ένα πρωτάθλημα 36 ομάδων, μόνο που δεν παίζουν όλοι με όλους. Παίζουν, ας πούμε, με ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα όλων. Και φτιάχνεις μια ενιαία βαθμολογία 36 ομάδων. Οι 8 πρώτες, ναι, της βαθμολογίας αυτής περνάνε απευθείας στους 16. Οι 8 δεύτερες, δηλαδή από το 9 ως το 16, παίζουν με τις 8 τρίτες, δηλαδή από το 17 ως το 24, μπαράζ, διπλά. Α, έχει και τέτοια, ναι, okay. Οι νικήτριες πάνε και αυτές στους 16. Είναι 8 ζευγάρια διπλά και πάνε στους 16. Και οι τελευταίες από το 25 ως το 36 αποκλείονται. Κατά πάσα πιθανότητα, αυτό δεν είναι οριστικοποιημένο, δεν θα είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Δεν έχει αποκλείσει και στα από εδώ πας στο άλλο. Τη διοργάνωση την πιο κάτω δηλαδή, εννοείς. Ναι, από το Champions League αν αποκλειστείς δεν θα μπορείς να πας στο Europa. Α. Από το Europa αν αποκλειστείς δεν θα μπορείς να πας στο Conference. Αχα. Δεν έχει τέτοιο σκηνικό. Είναι αυτές που ξεκινάνε, αυτές τελειώνουν τη διοργάνωση. Αυτό τι προσθέτει, τέσσερις παραπάνω αγωνιστικές στο πρώτο μισό της σεζόν. Τέσσερις, τρίτες, τετάρτες και πέμπτες. Τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι από το Σεπτέμβριο μέχρι το Δεκέμβριο, με εξαίρεση δύο τετάρτες, δύο τρίτο τετάρτες, πέμπτες, όλες τις άλλες, οι ομάδες παίζουν ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Βοήθειά μας. Τέλεια. Τέλεια, ωραία. Βροχή τα μάτς. Λοιπόν, μάλιστα. Μάλιστα. Και μάλλον θα αυξήσουν και το όριο των παικτών που επιτρέπεται να δηλώσεις, επειδή καταλαβαίνουν ότι πια είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για τους ποδοσφαιριστές, και από 25 που έχεις το δικαίωμα να δηλώνεις τώρα για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, μάλλον θα το πάνε 27. Μάλιστα. Τέλεια. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Ωραία ανάλυση. Ευχαριστούμε κύριε Τσόχο. Να είστε καλά. Χαίρετε. Καλή συνέχεια. Γεια σας.